γεγονός εδώ στην Βέρεια, στο νομό της Μαθίας, γιατί ανακλήθηκαν στη μνήμη μου όμορφες στιγμές, συνδεδεμένες με την πολιτική όμως θα σας πω, γιατί εγώ από νεαράς ηλικίας ασχολούμαι ζωηρά με τα πολιτικά πράγματα. Πρώτη φορά λοιπόν ήρθα και το έλεγα εδώ με τα παιδιά της νεολαίας για να τους πω ότι αν κάτι σε ευχαριστεί, αν κάτι το πιστεύεις, σε κάνει πρώτα απ' όλα εσένα χαρούμενο, μετά χρήσιμο και μπορεί να λες ότι και εσύ κάτι πρόσφερες στον ιδιαίτερο τόπο σου ή στην πατρίδα σου γενικότερα. Εγώ λοιπόν, νιώθοντας αυτή τη χαρά της αποστολής της πολιτικής, μαθητής του Κωστή του Στεφανόπουλου, ήρθα πρώτη φορά με τον Κωστή εδώ που μιλούσε τότε για την ανανέωση. Ήταν η εποχή που η Νέα Δημοκρατία είχε πρόεδρο τον αείμνηστο Ευάγγελο Αβέροφ, αλλά όλοι οι νεότεροι πολιτικοί έβλεπαν ότι το Πασόκ που μόλις είχε ανέβει στην εξουσία είχε εγκαινιάσει μια άλλη πολιτική τακτική, μια άλλη πολιτική ορολογία, μια αμεσότητα με τους πολίτες που απήχε πολύ, μακράν θα σας έλεγα, με την γνωστή παλιά κρατικοκυβερνητική αντίληψη που είχε μέχρι τότε ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κωστής ήταν ένας νέος άνθρωπος με φλογερό πολιτικό λόγο και θέλω να σας πω σήμερα λοιπόν με κάθε ειλικρίνεια ότι αγαπούσε ιδιαίτερα το δικό σας το νομό τόσο πολύ που δεν το κρύβε και που σε μια προεκλογική του εκστρατεία, όταν ακόμα ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Αχαΐας, οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι πέταξαν φέι βολάν σε όλη την πόλη με δηλώσεις του που είχε κάνει εδώ, στη Βέρεια, και έλεγε ότι εσάς σας αγαπώ πιο πολύ γιατί είστε ειλικρινείς άνθρωποι, γιατί είστε γνήσιοι, γιατί, και είχε διάφορα κολακευτικά επίθετα που όμως εκείνος τα πίστευε και τα έλεγε και κατηδίαν, ότι αυτός εδώ ο λαός ξεχωρίζει από τους Μωραΐτες και ειδικότερα από τους Αχαιούς, όπου αντιλαμβάνεστε κάποιοι θέλησαν αυτό να το χρησιμοποιήσουν αρνητικά και να πούν στους ψηφοφόρους, ορίστε εσείς που τόσα χρόνια τον ψηφίζετε, τον αναδεικνύετε πρώτο βουλευτή, αυτός να τι αισθήματα τρέφει για σας. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι ο Κωστής δεν το έκανε για να απαξιώσει τους συμπατριώτες του ή πολύ δε περισσότερο τους φίλους και τους ψηφοφόρους του, αλλά το έκανε γιατί όντως απεδείχθηκε στη συνέχεια και στο δικό σας νομό και στην ευρύτερη Μακεδονία τον αρχαιό πολιτικό τον ακολούθησαν με αυταπάρνηση και έπαιξαν κορώνα γράμματα την πολιτική τους καριέρα πολλοί νέοι βουλευτές, όπου και εκεί ετερμάτισαν, και δεν χρειάζεται να κάνω τώρα αναφορά στα ονόματά τους, αλλά είμαι σίγουρος ότι και εσείς και οι αναγνώστες και οι τηλεθεατές και οι ακροατές όλων των μέσων που εσείς έχετε στη διάθεσή σας θα μπορέσουν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους σε ποιες προσωπικότητες της εποχής αναφέρομαι. Ήρθαμε λοιπόν πολύ μικρός εγώ τότε εδώ και θυμάμαι στον κεντρικό κινηματογράφο η υποδοχή που του έγινε ήταν υποδοχή αρχηγού. Φανταστείτε δε ότι ήταν στα πέτρινα χρόνια, ήταν στα σκληρά χρόνια, ό,τι έχει ανέβει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ό,τι έχει γίνει η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε δηλαδή ότι βρισκόμαστε στα 1982. Το δεύτερο που μοιράστηκα εδώ με τα παιδιά της νεολαίας περιστατικό είχε να κάνει με την αφετηρία της συνδικαλιστικής μου παρουσίας. Μικρός εγώ πάλι, είμαι γεννημένος το 58, γι' αυτό σας λέω μικρός το 81, όχι μικρός τώρα. Στα 1983-84 έρχομαι περιοδία στο κατάστημα της Τραπέζης Επαγγελματικής Πίστρος. Έρχομαι με το λεωφορείο από την Πάτρα, με το ΚΤΕΛ, κατεβαίνω Θεσσαλονίκη και από εκεί ήρθα εδώ, άγνωστος, εντελώς άγνωστος, ένας πιτσιρικάς 24 χρόνων, όπου εμφανίζεται στο κατάστημα, λέει στις προσεχείς συνδικαλιστικές εκλογές του Πανελληνίου Συλλόγου, κατεβάζει και η Νέα Δημοκρατία μια συνδικαλιστική παράταξη,
τη δημοκρατική κίνηση εργαζομένων, τη δίκη. Είπα εγώ αυτά που ήθελα να πω. Επαναλαμβάνω ότι ζούσαμε στιγμές πολιτικής αντιπαράθεσης με τοπικής και αντιλαμβάνεστε ότι όλος ο εργασιακός χώρος, όλο το εργασιακό τοπίο δεν ήταν και τόσο φιλικό προς τη Νέα Δημοκρατία, εχθρικό θα ήθελα να σας πω ότι ήταν. Μπήκα λοιπόν στο κατάστημα, συστήθηκα, μοίρασα το υλικό που είχα ετοιμάσει, έβγαλα το λόγο μου, έκανα την κριτική μου και στο τέλος παρακάλεσα να μου κάνουν ερωτήσεις. Κάποιος λοιπόν νεαρός συνάδελφος λέει, κύριε Νικολόπουλε, εάν η παραταξή σας εκλέξει δύο, ο δεύτερος ποιος θα είναι? Απορείτε τώρα γιατί μου έκανε αυτή την ερώτηση. Όχι γιατί ήταν απίθανο να εκλέξει η δημοκρατική κίνηση, η προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία Συνδικαλιστική Παράταξη 2, αλλά ποιο θα ήταν το ίσως και παγκοσμίως πρωτότυπο. Να εκλέξει δύο μια παράταξη που είχε έναν και μοναδικό υποψήφιο. Και αυτός ήμουνα εγώ. Ήταν λοιπόν αυτό το ξεκίνημά μου στο συνδικαλισμό. Κατέβασα πανελλαδική συνδικαλιστική παράταξη με έναν υποψήφιο εμένα. Οπότε ήταν πολύ δικαιολογημένο το ερώτημα του καλού συναδέλφου και φίλου από τη Βέρεια και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτά λέγαμε λοιπόν ερχόμενοι από το αεροδρόμιο προς τα εδώ, αλλά δεν είπαμε μόνο χωρατά. Είπαμε και άλλα σημαντικά και ενδιαφέροντα που κυρίως τα είπαμε γιατί οι νέοι βλέπω ότι θέλουν να πατήσουν στα πόδια τους. Βλέπω ότι θέλουν να ξαναπολιτικοποιηθούν, φυσικά χωρίς να καπελωθούν. Και να σας πω την αλήθεια, αυτή είναι η μεγάλη αποζημίωση που πήρα σήμερα από τη Βέρεια. Να δω νέα παιδιά που είτε μόλις τέλειωσαν το πανεπιστήμιο, νέα παιδιά που μου είπαν ότι ασχολούνται αυτά τώρα με τα ροδάκινα, ασχολούνται με τους συνεταιρισμούς, με τις ομάδες παραγωγών, ασχολούνται με νέες καλλιέργειες, με τυποποίηση και είναι πολύ νέα παιδιά, σε ηλικία νέα παιδιά και αυτό πραγματικά με γέμισε με αισιοδοξία και με πίστη. Όχι όμως εκείνη την βερμπαλιστική που συνήθως εμείς οι πολιτικοί τι λέμε γιατί θέλουμε και να ωρεολογούμε, αλλά γιατί στα πεδία που έχει η πατρίδα μας σημαντικά πλεονεκτήματα, βλέπω ότι η υστέρηση που ζούμε σήμερα μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι πατώντας γερά στα πόδια μας. Τι θέλω να πω? Είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει διατροφική επάρκεια? Δεν είναι δυνατόν αυτός ο ευλογημένος τόπος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι πρώτα σε αυτή τη λεκάνη της Μεσογείου ήρθαν να ζήσουν το ανθρώπινο είδος και μετά πήγαν στον Καναδά ή και στην Αμερική, ακόμα αν θέλετε και στην Αυστραλία. Γιατί έγινε αυτό? Λόγω κλιματολογικών συνθήκων. Αυτό θέλω να πω, ευλογημένος ο τόπος. Είναι δυνατόν η Ολλανδία, μισή από εμάς σε έκταση χώρα, να έχει πετύχει την επαρκειά της τη διατροφική και να έχει με ένα συνεταιρισμό όπως είναι αυτός της Νουνού, ναι, αγροτικός συνεταιρισμός είναι αυτή η μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που μόνο στην Πάτρα έχει δύο εργοστάσια η Νουνού και παρακαλούμε, τελευταία 5.000 αιτήσεις έκαναν αυτό το μήνα στην Πάτρα, 5.000 αιτήσεις νέα παιδιά, μήπως και πάρουν μία από τις 15-20 καινούργιες θέσεις εργασίας του εργοστασίου, του συνεταιριστικού, της Νουνού, που έρχεται από μια μακρινή ευρωπαϊκή χώρα που παράγει τόσο γάλα που φτάνει για τη χώρα της και που εμείς, αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, για παράδειγμα σας το λέω, δεν το αξιοποιούμε για να δημιουργήσουμε και πλεονάσματα και εισόδημα για νέους και για παλιότερους αγρότες, για βιομηχανίες, για τυποποίηση κτλ. Κτλ. Και σήμερα το είδα λοιπόν. Μια παρέμβαση, ο Χρήστος Οφόλιας, ο παλιός υπουργός ανάπτυξης, είχε πει κάποτε ως πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Υλικού Εμπορίου ότι κάποτε οι νέοι, όταν ήταν στο εμπόριο μεγάλος έμπορος, τους ζητούσαν οι πατεράδες να βρει δουλειά στους νέους στο εμπόριο, να κάνουν μια επιχείρηση. Κάποια στιγμή όσο ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, πολλοί θέλουν να μπουν στο δημόσιο. Ο Αντώνης Σαμαράς, η επανεκκίνηση που χάραξε με το Ζάπιο 1 και με το Ζάπιο 2, θα βάλει αυτά τα χέρια που όλα εσείς αναφέρατε προηγουμένως, ώστε να ξεκινήσει κάποια στιγμή η Ελλάδα και οι νέοι μας να λειτουργούν εκτός δημοσίου, να προσπαθήσουν να κάνουν
το κοινοτόμο, να ασχοληθούν με τη γεωργία, να ασχοληθούν με τις πρωτοπαρογικές περιοχές της χώρας που έχει και στην Αγκαία και στην Δημαρχία. Είναι πάρα πολλές. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι τομεάρχης εργασίας. Πριν, επί Κώστα Καραμαλή, για 10 χρόνια ήμουνα τομεάρχης εθνικής οικονομίας. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο κρίσιμων τομέων μου δημιουργεί, ειλικρινά σας λέω, την πίστη και την άνεση να σας πω ότι μπορώ να βάλω την προσωπική μου υπογραφή σε αυτό το σχέδιο που έχουμε ετοιμάσει, στο σχέδιο της επανακίνησης της ελληνικής οικονομίας. Είμαι 22 χρόνια βουλευτής. Πιστέψτε με και παρακαλώ να με ανακαλέσετε στην αλήθεια, αν είναι υπερβολή αυτό που λέω, ότι στα 22 χρόνια που είμαι βουλευτής και στα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, ποτέ καμία αντιπολίτευση, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, δεν θεώρησε ότι είχε την υποχρέωση να καταθέσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα εντελώς συγκεκριμένο, υπολογισμένο στο ευρώ, και να διατρέχει τον κίνδυνο ενδεχομένως να βγει ο αντίπαλος και να πει ότι δεν το έχετε μετρήσει καλά εκείνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που απαντά σε αυτές τις προκλήσεις, σε αυτές τις ευκαιρίες ταυτόχρονα που ξανοίγονται για τα νέα παιδιά και που με μια εξ ανάγκης αλλαγή της νοοτροπίας που όλοι υφιστάμεθα, ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε βάσιμη την ελπίδα ότι σύντομα θα ξαναχαμογελάσουμε. Γιατί, κοιτάξτε, αλλάζουν όλα με δραματικό τρόπο, αλλά όλα το ίδιο σοκαριστικά που τον καθένα τον επαναπροσδιορίζουν. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι θα θυμώνται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δυσκολεύονταν να βρουν νύφη γιατί ήταν των 3,60. Έπαιρναν 3.600 δραχμές για πόσο καιρό, για 10 χρόνια, 15, και γι' αυτό είχε καθιερωθεί να λέει, μα τι να κάνει τώρα με 3,60, πώς θα ζήσει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση λοιπόν, η σημερινή του μνημονίου, η κυβέρνηση που έλεγε τζοβόλα δώστα όλα, η κυβέρνηση σημερινή του πάρτα όλα πίσω, έρχεται με το μεθαυριανό ενιαίο μισθολόγιο να μας φέρει στη στιγμή που έλεγε ο Χρήστος ο Φόλιας. Δηλαδή σε ποια στιγμή? Αφού θα φέρει το μισθό να είναι μισθός Βουλγαρίας, μισθός Κίνας στο δημόσιο υπάλληλο, θα το δείτε τώρα με το ενιαίο μισθολόγιο που καταργεί όλα τα επιδόματα, που πάνω κάτω θα του δίνει 800-900 ευρώ του δημοσίου υπαλλήλου της δεκαετίας. Όχι του πρωτοείσακτου, του πρωτοείσακτου του δίνει 500, θα του δίνει 500. Ό,τι σας λέω, λέει, προκειμένου να φέρω, λέει, τις ίσες αποδοχές μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δεν πάω πιο πάνω του ιδιωτικού τομέα, πάω πιο κάτω του δημόσιου τομέα. Και έτσι τα νέα παιδιά μέχρι 25 ετών, όταν θα μπαίνουν στο δημόσιο από αύριο, μέσω ΑΣΕΠ, μέσω όποιου θέλετε, θα παίρνουν 530 ευρώ. Λοιπόν, πράγματι, αντιλαμβάνεστε, δεν ζει κανένας με 530 ευρώ. Είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως ο ΙΕ προσδιορίζει το ποιο είναι το όριο της φτώχειας. Άρα, ίσως εξ ανάγκης θα ανακαλύψουμε όλες τις δημιουργικές μας δραστηριότητες. Θα ανακαλύψουμε όλα εκείνα τα πεδία που μπορεί η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει. Και δεν είναι μόνο οι υδρογονάνθρακες, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, που και αυτό όμως δεν μας απολείπεται, αλλά είναι πολλές μικρές και πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχω την βεβαιότητα ότι με την ρευστότητα που επικαλείται, που αναζητά, που πιέζει ο Αντώνης ο Σαμαράς, με το σχέδιο Μάρσαλ που δεν ήρθε, αλλά πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση του Μνημονίου να το εξασφαλίσει. Όχι όμως το όνομα, αλλά στο πραγματικό περιεχόμενο, τότε ναι, μπορούμε και με αυτές τις πρωτοβουλίες, σαν τη σημερινή που κάνει η νεολαία εδώ. Σήμερα ξέρετε τι εκδήλωση κάνει. Έχει μαζέψει τα νέα παιδιά για να μιλήσουμε για τέτοιες ευκαιρίες. Για ακούστε λοιπόν τι μεγάλη αλλαγή του, ότι μια πολιτική νεολαία δεν μάζεψε τα παιδιά για να τους πει φέραμε το βουλευτή για να σας διορίσει στο δημόσιο, αλλά να τους πει φέραμε για να σας πούμε με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τα κίνητρα στους νέους επιχειρηματίες, με τα ΕΣΠΑ, με προγράμματα που θα τρέχουν, με αναδιάρθρωση, με 1.000 εργαλεία πραγματικά και όχι ονειρικά, μπορεί ο καθένας από εμάς
να διακριθεί, μπορεί να προσφέρει και να φέρει επιτέλους και αυτό το πλεόνασμα που το έχει ανάγκη ο τόπος. Κλείνοντας, επειδή σας περιμένουν κάτω οι νεολαίοι, αρκετοί νεολαίοι σας είναι στην αίθουσα, πιστεύετε, εκτιμάτε, έχετε την πεποίθηση ότι όλα αυτά που προανήγγειλε ο Αντώνης Σαμαράς και στο ΖΑΠΙΟ 1 και στο ΖΑΠΙΟ 2 θα τα εφαρμόσει ως κυβέρνηση σύντομα στον τόπο? Δεν έχει περιθώρια η Νέα Δημοκρατία και το ξέρει πολύ καλά και ο Αντώνης Σαμαράς και οι βουλευτές, αλλά το ξέρουν και οι πολίτες. Οι πολίτες με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε τώρα εδώ στο ξενοδοχείο, με έπιασε ένα συμπατριώτη σας και μου λέει: είναι αλήθεια, θέλει ο Σαμαράς να γίνει τώρα πρωθυπουργός? Δεν αφήνεται τον Γιώργη. Τον κοίταγα με απορία, του λέω: δεν καταλαβαίνω, γιατί με ρωτάτε? Μου λέει: σε αυτή τη δυσκολία θέλει ο Σαμαράς, δεν καταλαβαίνετε ότι αν γίνεται αύριο κυβέρνηση και ακολουθήσετε την πολιτική που ακολουθεί ο Παπανδρέου, σε ένα, δύο, τρεις μήνες εσάς θα σας κρεμάσουν στην πλατεία Συντάγματος τον Σαμαρά πρωθυπουργό και όποιους έχει μαζί του υπουργούς? Δεν το ξέρετε? Το ξέρουμε, του λέω, και το ξέρουμε πολύ καλά. Αν και εσείς το ξέρετε όσο το ξέρουμε εμείς, να είστε λοιπόν τόσο σίγουρος ότι δεν θέλουμε να οδηγηθούμε ούτε στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά προπαντός δεν θέλουμε να οδηγήσουμε τους πολίτες μας σε αυτό τον αργό θάνατο που οδηγεί η σημερινή μνημονιακή πολιτική. Γι' αυτό και είμαι, ναι, απολύτως σίγουρος, είμαι απολύτως βέβαιος ότι μπορούμε, γιατί έχουμε τον τρόπο, τον εξηγούμε ποιος είναι ο τρόπος, έχουμε τα μέσα να κάνουμε αυτό το μεγάλο άλμα. Θα χρειαστεί προσπάθεια, αλλά δεν θα χρειαστούν τόσα πολλά χρόνια όσα νομίζουν οι πολλοί πολίτες για να ξαναέρθει η ανάπτυξη στον τόπο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.